Μιλήσαμε αφού είχε γίνει η αποχώρηση. Γιατί ήθελα να τα δούνε και να μου σχολιάσουν. Και κορίτσια, έχει σχέση ο Γιώργος Ντάνος? Γιατί ξέρω ότι πολλές ενδιαφέρεστε. Τι λέει ο φίλος του, για να δούμε. Χθες είδαμε το συμβούλιο αποχώρηση. Ο Γιώργος έμεινε τελικά. Πώς τα είδατε τα πράγματα? Πιστεύω ότι ο κόσμος που με παρακολουθεί βλέπουν τι γίνεται. Να κρατήσει τόσο πολύ το συμβούλιο μόνο και μόνο απέναντι στο Γιώργο. Τη στάση της Όφης πώς την είδατε? Δεν ξέρω τι σκέφτονται ο καθένας, τι συζητάει μια κοπέλα με την άλλη και πώς τον βγάλανε στη σέντρα έτσι. Να πω ότι τον φοβούνται, ότι θέλουν να τον βγάλουν να έχουν πιο αδύναμους παίχτες. Όταν η Βευρυδίκη τον ψήφισε, τι έγινε? Τέτοιο Βρυσίδη δεν έχει ξαναπέσει. Και αν τη συμπαθούσαν ο κόσμος, τώρα δεν τη συμπαθεί κανένας. Όλοι ήταν μαζί, αλλά κάποιος έπρεπε να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εσείς που τον ξέρετε τον Γιώργος χαρακτήρα, νομίζετε ότι αντέχει αυτές τις πιέσεις εκεί μέσα? Αντέχει, πιστεύω αντέχει και θα κάνει υπομονή. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε. Δεν ξέρω μέχρι πόσο θα αντέξει ή αυτός ή εμείς σαν οικογένεια να βλέπουμε να τον πιέζουν τόσο πολύ. Φαντάζεστε ότι μπορεί να σηκωθεί να φύγει, ας πούμε? Δεν νομίζω, αλλά όλα είναι και πιθανά. Αναλόγως στην ψυχολογία του πώς είναι. Εσείς είστε ο θείος του, ο Ντάνος, έτσι, που έχετε το παρατσούκλι Ντάνος. Και ο Γιώργος έχει ζητήσει και ο ίδιος να το φωνάζουν Ντάνο. Είστε σαν δεύτερος πατέρας από ό,τι ξέρω. Εντάξει, δεύτερος πατέρας του. Έχασε τον πατέρα του πριν από 10-12 χρόνια περίπου. Και επειδή μέναμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι, ήταν πιο μικρός και συνήθως επειδή με ακούγανε, επειδή ήμουν μεγαλύτερος μέσα στην οικογένεια, το στήριξαν πάντα έπρεπε, γιατί την ώρα που έφυγε ο πατέρας του, επόμενο ήταν να δεθούμε και πιο πολύ ακόμη. Στο νησί καμιά κοπέλα τον περιμένει? Όχι, όχι. Γιατί ξέρετε ότι όλες οι γυναίκες έχουν τρελαθεί με τον Γιώργο. Ναι, ναι. Ελεύθερος είναι, ελεύθερος. Άρα οι γυναίκες μπορούν να έρθουν το καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάτι κρυφό σε μια σχέση, αλλά επίσημα δεν έχει κάτι. Ουρέ στη Σκιάθο το καλοκαίρι, ουρέ!